Η ιδιαίτερη αναφορά στο επερχόμενο νομοσχέδιο για την θεσμοθέτηση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Παραμένουμε μία από τις ελάχιστες χώρες του πλανήτη που συνεχίζουμε να υψώνουμε τέτοια τύχη στην εκπαίδευση. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, από τα οποία πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τα προγράμματα σπουδών τους θα εγκρίνονται με βάση αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι εγκαταστάσεις τους θα πρέπει και αυτές με τη σειρά τους να τηρούν πολύ συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Στην άλλη πλευρά θέλω να σημειώσω και την οικονομική διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας. Αναλογιστεί κανείς τα πολύ μεγάλα ποσά που ξοδεύουν σήμερα οι ελληνικές οικογένειες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκτός συνόρων. Αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να παραμείνουν στη χώρα και να συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία έρχεται, όπως είπε, να διορθώσει μια ιστορική ανορθογραφία. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα μπορούν να λειτουργούν ως παραρτήματα μεγάλων ξένων πανεπιστημίων και θα λειτουργούν με αυστηρά κριτήρια. Δυστυχώς θέλονται να γίνουν όλα ιδιωτικά. Δεν θα έχουν την ίδια δυνατότητα οι Έλληνες στις σπουδές, εννοείται, και στην φυσικά, επαγγελματική αποκατάσταση. Φυσικά. Και τα χαμηλά στρώματα μένουν απ' έξω. Οπότε θα υποβαθμιστεί και άλλο το δημόσιο σύστημα, θεωρείτε? Είναι ήδη. Προτιμούμε να είναι τα πανεπιστήμια δημόσια παρά ιδιωτικά, γιατί είναι ένα ελεύθερο αγαθό. Αυτά. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες τώρα θα είναι δύο ταχυτήτων όσον αφορά τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση? Πιστεύω ότι θα υπάρχει προσαρμοστικότητα. Τώρα στο ποιο τομέα θα το δούμε στη μετέπειτα πορεία. Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, συμβάλλει στο να έρθουν φοιτητές στη χώρα μας να σπουδάσουν αλλά και να μην φύγουν. Και τα δημόσια θα πρέπει να στηριχθούν πάρα πολύ και να γίνουν ακόμα καλύτερα. Φοβάστε την ανισότητα πια? Όχι, εντάξει. Υπάρχουν και κατηγορίες ανθρώπων πιο φτωχές, οι οποίες δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα οικονομικά που χρειάζονται αυτά τα πανεπιστήμια. Οπότε δεν λέω πως δεν είναι καλά. Οπότε ναι στα κρατικά, αλλά με ισχυρά δημόσια. Με ισχυρό, ακόμα καλύτερο δημόσιο. Για να έχουμε καλύτερους επιστήμονες. Συμφωνώ, πρέπει να γίνουν. Έπρεπε να είχαν γίνει από χρόνια. Με ποιο σκεπτικό? Γιατί φεύγουν τα παιδιά μας όλα στο εξωτερικό. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αντί δηλαδή, όσα δεν μπορούν να πούνε. Να φύγει εκτός, να μείνει στα κρατικά ελληνικά. Βέβαια. Παίρνουν έναν αριθμό τα κρατικά, οι υπόλοιποι τι θα γίνουν? Θα φύγουν.